Προχωρούμε το Σάββατο 2 Δεκάτου στις 7.30 στα Γρασίδια της Φιλοσοφικής σε μεγάλη συναυλία για τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας. Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας μετά τις τεράστιες καταστροφικές πυρκαγιές που σάρωσαν την Βόρεια Εύβοια, την Αττική και την Πελοπόννησο, όπου έγινε ξεκάθαρο πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Παράλληλα, δυναμώνουμε τη διεκδίκηση για την ασφαλή επιστροφή στα πανεπιστήμια μας με όλα τα μέτρα προστασίας. Στο χώρο θα συγκεντρωθούν ήδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα. Με ανακοίνωση εδώ και κάποιες μέρες έχουμε βγει και με υπόμνημα από το οποίο, με το οποίο ζητάμε πράγματα από την Βρετανία και από το Υπουργείο προφανώς για το ασφαλές άνοιγμα του Πανεπιστήμιου. Εδώ και 1,5 χρόνο που είναι κλειστά τα πανεπιστήμια, έχουν τεθεί μια σειρά από ζητήματα και από τους εργαζόμενους και από τους καθηγητές, από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, για το πώς με μεγαλύτερη ασφάλεια η ακαδημαϊκή κοινότητα θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Αυτό που είπαμε λοιπόν είναι ότι πέρα από τα εμβολιαστικά κέντρα που ανακοινώθηκαν και μετά πάρθηκαν πίσω κατά κάποιο τρόπο, γιατί λέει μοιάζουμε με εμβολιαστικά κέντρα, είπαμε ότι θα πρέπει τα rapid test να παρέχονται δωρεάν σε ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα, γιατί οι εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί προφανώς χρειάζεται να κάνουν τεστ. Το ζήτημα με την παροχή μέτρων προστασίας, τα οποία είναι όλα αυτά που χρειάζονται από μάσκες αντισηπτικά, αλλά και στους χώρους κυρίως και στα αμφιθέατρα και στα γραφεία, επαρκής αερισμός, αποστάσεις κλπ. Ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν. Και το κυριότερο και το πιο σημαντικό, το οποίο δεν αφορά άμεσα την Βρετανία του δικού μας πανεπιστημίου, αλλά αφορά σίγουρα την κυβέρνηση, είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα υγείας. Από εκεί ξεκινάει. Όπως επίσης και το ζήτημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας χρειάζεται ενίσχυση, αλλά και το ζήτημα, ας πούμε, της εξαντλητικής ενημέρωσης για τους εμβολιασμούς, γιατί εξακολουθεί ένα μικρό ποσοστό της ακαδημαϊκής κοινότητας και είναι ανεμβολίαστο. Και αυτό είναι ευθύνη του κράτους, είναι ευθύνη και του Πανεπιστημίου, γιατί διαθέτει το επιστημονικό δυναμικό που έχει τη δυνατότητα μέσα από εκδηλώσεις, μέσα από συζητήσεις να πείσει για το τέτοιο, για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολιασμών. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των πιστοποιητικών, την είσοδο των αθλητών στα αμφιθέατρα, υπάρχει κάποιο σχέδιο, έχετε ενημερωθεί εσείς πώς θα γίνεται? Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από μια συνεδρία στη Συμπλήτου που έχει γίνει εδώ και κάποιο διάστημα ήταν ότι όλα αυτά είναι στον αέρα. Δηλαδή και η διοίκηση του Πανεπιστημίου το αντιμετώπισε το ζήτημα σαν να ήταν κάτι το οποίο ήταν έκτακτο, ενώ στην πραγματικότητα εδώ και 1,5 χρόνο ζούμε μια κατάσταση η οποία είναι προβληματική, με τους φοιτητές να λείπουν από τα αμφιθέατρα και το Πανεπιστήμιο να υπολειτουργεί. Είναι ευθύνη και των Βρετανικών αρχών το συγκεκριμένο. Στους διοικητικούς υπαλλήλους αντίστοιχα που κάναν έλεγχο των πιστοποιητικών οι προϊστάμενοι, εμείς αντιδράσαμε. Γιατί καταρχάς δεν είναι δικαιοδοσία ενός προϊσταμένου να κάνει διαπίστωση για ένα ζήτημα το οποίο είναι ιατρικό. Έτσι, και το δεύτερο είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός ξέρει ποιοι είναι εμβολιασμένοι. Όταν εγώ πάω στο φαρμακείο να πάρω ένα rapid test, ξέρουν αν το δικαιούμαι. Το αν πρέπει ή όχι να το κάνει ο προϊστάμενος, αυτό δεν ορίζεται από τις ΚΙΑ και τις. Κοιτάξτε, εάν κάποιος έχει στην τσέπη του το πιστοποιητικό εμβολιασμού, είναι εύκολο να διαπιστώσει ο προϊστάμενος. Αν κάποιος δεν έχει πιστοποιητικό εμβολιασμού και έχει ιατρικούς λόγους για να μην έχει πιστοποιητικό εμβολιασμού, πώς θα το διαπιστώσει ένας διοικητικός υπαλλήλος? Υπάρχει πρόβλημα. Είναι αρμοδιότητα του γιατρού εργασίας, είναι αρμοδιότητα υγειονομικής επιτροπής, δεν είναι αρμοδιότητα της διοίκησης. Μετά από 2 χρόνια τηλεκπαίδευσης, φτάσαμε μία εβδομάδα πριν το επικείμενο άνοιγμα των σχολών και ισχυρίζονται πως κανείς δεν το περίμενε, δεν προλάβαμε να προετοιμαστούμε, σε μια κοινή ομολογία πως η τηλεκπαίδευση ήρθε για να μείνει καιρό ακόμα. Θα μου πείτε όμως, τα πανεπιστήμια ανοίγουν, άρα οι αγώνες μας πέτυχαν. Πώς ανοίγουμε όμως, ακριβώς όπως κλείσαμε το 2019, αλλά με μερικές χιλιάδες παραπάνω κρούσματα ημερησίως. Πιο συγκεκριμένα, με 100% πληρότητα στις ήδη μικρές αίθουσες που δεν επαρκούσαν ούτε πριν την πανδημία στα μαζικά μαθήματα, μιας και έχουμε δει συμφοιτητές μας καρφαλωμένους στα περιβάσια των παραθύνων, προκειμένου να καταφέρουν να παρακολουθήσουν το μάθημα και ας μην βρήκαν θέση. Ας μην είμαστε όμως αχάριστοι, υπάρχουν και τμήματα όπως οι χωροτάκτες μηχανικοί που δεν έχουν καν αίθουσες. Χωρίς να χωριστούμε σε τμήματα, ώστε να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις και τον περιορισμό του συνωστισμού, αφού δεν έχουν γίνει αντίστοιχες προσλήψεις καθηγητών και λοιπού διδακτικού προσωπικού. Και όσο για τα 400 μέλη ΔΕΠ που υποσχέθηκε ο Υπουργός Παιδείας, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα κενά που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, για το Πολυτεχνείο, τα 283 μέλη ΔΕΠ που το αναλογούσαν το 2015, πλέον έχουν φτάσει περίπου στα 200 για 12.000 φοιτητές. Αντίστοιχο βεληνικούς ήταν και η πτώση της χρηματοδότησης, η οποία έχει φτάσει στα 4.000 ευρώ για την Πολυτεχνική Σχολή και στα 5.000 ανά τμήμα, ενώ το πιο υποχρηματοδοτούμενο τμήμα του ΑΠΦΙΤΑ, το ΤΕΦΑ, λαμβάνει 16.000 ευρώ το χρόνο.
Αλλά δεν ανησυχούμε, αφού έχουμε τις χρηματοδοτήσεις από τα ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΚΕ. Ως προς το προσωπικό καθαρισμού, σύμφωνα με τον Brittany, δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση για την απολύμανση των αιθουσών μετά από κάθε μάθημα, αλλά αντί να προσβληθούν επιπλέον άτομα, προτείνεται λύσεις όπως το να παραλείπεται το διάλειμμα μεταξύ των 45 λεπτών στα 2 ώρα μαθήματα, ώστε στον επιπλέον χρόνο να αερίζονται οι αίθουσες. Είναι μια πρόταση. Ναι. Είναι μια τρύπα στο νερό. Επίσης ναι. Ένα θετικό βήμα που μετρήθηκε, ωστόσο, κάτω από την πίεση των διεκδικήσεων των συλλόγων, τουλάχιστον στο θέμα του εξαιρισμού των αιθουσών, είναι ότι οι αίθουσες που δεν διαθέτουν κάποια μέθοδο εξαιρισμού, είτε παράθυρο είτε μηχανισμό, θα εξοπλιστούν με air cleaners. Με μοναδικό μέτρο, τον έλεγχο από υπαλλήλους που μάλλον θα υπάγονται στην Βρετανία, των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή των rapid test, το κόστος των οποίων ανέρχεται στα 20 ευρώ την εβδομάδα, γεγονός που τα καθιστά αβάστακτο για τις τσέπες του μέσου φοιτητή. Ενώ είχε ανακοινωθεί πως θα άνοιγε εμβολιαστικό κέντρο στο χώρο του Απιθύτα, από ό,τι φαίνεται βολευτήκαμε με τη ΔΕΘ που είναι απέναντι και δεν ξεκίνησαν ποτέ οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου αυτού. Ανύπαρκτα επίσης είναι και τα κέντρα για τη διενέργεια rapid test εντός του κάμπους. Και στην περίπτωση που υπάρξει κρούσμα, τα μέτρα αντιμετώπισης μιας τέτοιας κατάστασης είναι αντίστοιχα με τα μέτρα πρόληψης που αναφέραμε. Ανύπαρκτα. Πιο συγκεκριμένα, το μόνο σχέδιο που υπάρχει είναι να τηλεφωνήσουμε στον ΕΟΔΗ για να παραλάβει τον ασθενή, χωρίς κάποια περαιτέρω διαδικασία εχνηλάτησης. Έχουμε όμως την πείρα από την περσινή χρονιά που η σχολή άνοιξε μόνο για τα εργαστηριακά μαθήματα του 4ου και του 5ου έτους και ξέρουμε ότι χρειάστηκε μία εβδομάδα μόνο για να εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα και 5 μέρες για να γίνει η απολύμανση μετά το συμβάν, οδηγώντας τελικά στο ολοκληρωτικό κλείσιμο της σχολής. Τα 2 χρόνια ήταν υπεραρκετά για να προετοιμαστούμε για την ασφαλή επιστροφή μας ή και γνωριμία με τις σχολές μας για τα μικρότερα έτη. Η κυβέρνηση είχε και χρόνο και υποδομές και χρήμα, αλλά αντί να βάλει ως προτεραιότητα την υγεία των φοιτητών, των καθηγητών και του λαού γενικότερα, παίρνοντας τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου το πανεπιστήμιο να μην μετατραπεί σε υγειονομική βόμβα, επιλέγει για άλλη μια φορά την καραμέλα της ατομικής ευθύνης και χρησιμοποιεί τον εμβολιασμό όχι σαν ένα ακόμα ισχυρό όπλο στη φαρέτρα μας στη μάχη απέναντι στην πανδημία, αλλά σαν το μοναδικό, αποποιούμενη τις ευθύνες της. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει άπλετο χρόνο να προγραμματίζει την αγορά φρεγατών, να ετοιμάζει τον νέο προϋπολογισμό που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο στις τσέπες των γονιών μας, αλλά και τις δικές μας. Αλλά εδώ και 2 χρόνια επιμένει στην υποβάθμιση των πανεπιστημίων. Όσο ατομική ευθύνη και αν μας πλασάρουν, εμείς θα απαντάμε με οργανωμένο αγώνα μέσα από τους συλλόγους μας και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για ένα πανεπιστήμιο στο ύψος των αναγκών μας. Διεκδικούμε προσλήψεις καθηγητών και λοιπού διδακτικού προσωπικού για να καλυφθούν και τα κενά που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια αλλά και οι ανάγκες λόγω της πανδημίας. Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας για τη συχνή απολύμανση των χώρων, αξιοποίηση όλων των χώρων του Απιθύτα αλλά και εκτός, όπως η ΔΕΘ για τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στο χώρο του Πανεπιστημίου που θα διενεργεί rapid tests καθημερινά δωρεάν σε όλους τους φοιτητές. Έκτακτο κονδύλι χρηματοδότησης. Χορήγηση μηνιαίου στεγαστικού επιδόματος 300 ευρώ σε όλους τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την οικία τους. Άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής στις εστίες. Ενοικίαση ξενοδοχείων όπου δεν απαρκούν τα δωμάτια των εστιών για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες. Μετά από 1,5 χρόνο κλειστών πανεπιστημίων, η ημερομηνία ανοίγματων στο σχολών μας στο ΔΠΑΕ στις 11 Οκτώβρη πλησιάζει, μετά από παράταση που αποφάσισαν και τα τμήματα δεν έχουν προχωρήσει σε καμία επίσημη ενημέρωση για τους όρους με τους οποίους θα επιστρέψουμε στο ίδρυμά μας. Οι ελλείψεις σε όλο το απαραίτητο προσωπικό, οι απαρχαιωμένες ελλειπείς εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, οι ανεπαρκείς γραμμές των λεωφορείων που εξυπηρετούν τους φοιτητές από και προς το Ίδρυμα, συνολικά η κουτσουρεμένη κρατική χρηματοδότηση, οι φοιτητικές εστίες που είναι υποδιάλυση. Συγκεκριμένα, και ενώ βρισκόμαστε σε εποχή πανδημίας, η καθαριότητα του Ιδρύματος είναι ανύπαρκτη εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και σαν να μην φτάνει αυτό, κάνουν λόγο ότι για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα προσληφθούν μόλις 72 υπάλληλοι καθαριότητας για ένα ολόκληρο Ίδρυμα και αυτοί με συμβάσεις των 8 μηνών. Παράλληλα, κάνουν για ακόμη μία φορά ξεκάθαρη τη θέση τους, αφού η καθαριότητα θα πραγματοποιείται μόνο στα ωράρια των μεταπτυχιακών επιπληρωμή, κάνοντας πασιφανές τις πελατειακές σχέσεις που επιδιώκουν. Χαρακτηριστικό είναι και οι ελάχιστοι διοικητικοί υπάλληλοι με μόλις 172 μέλη για ένα ίδρυμα που πρωτοετής μόνο είναι πάνω από 2.000. Το ΔΠΑΕ όχι μόνο δεν υποστηρίζει τις ανάγκες του προσωπικού, αλλά το αναγκάζει να βάλει βαθιά μέσα στην τσέπη το χέρι του, αφού είναι πάρα πολλές οι φορές που οι καθηγητές αναγκάστηκαν να προσλάβουν προσωπικό καθαριότητας ώστε να είναι βιώσιμος ο χώρος εργασίας τους. Αυτά είναι κάποια από τα προβλήματα που χρονίζουν και για τους φοιτητές των δικών μας τμήματων, αλλά και συνολικά για όλο το ΔΠΑΕ.
Την ίδια στιγμή, και ενώ υπάρχουν όλα αυτά, εν μέσω και άλλου κύματος της πανδημίας, δεν έχουν πάρει κανένα απολύτως μέτρο ώστε να επιστρέψουμε με ασφάλεια στις σχολές μας. Ως εδώ, το ποτήρι ξεχύλισε. Οι φοιτητές έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας. Αγωνιζόμαστε εδώ και ένα χρόνο για το ασφαλές άνοιγμα των σχολών μας. Εμβολιαστήκαμε με συντριπτικό ποσοστό, καταθέσαμε τα αιτήματά μας. Φτάνει πια στην κοροϊδία. Δεν θα δεχτούμε να μείνουν κλειστά τα πανεπιστήμια τη στιγμή που έχουν ανοίξει τα πάντα, ακόμα και τα γήπεδα. Χιλιάδες φοιτητές νίκιασαν σπίτι, επέστρεψαν στις πόλεις σπουδών τους, περιμένουν να μπουν σε αμφιθέατρο μετά από 1,5 χρόνο. Η κυβέρνηση ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση. Χρόνο είχε, χρήματα και υποδομές είχε, αλλά παρόλα αυτά οι σχολές ανοίγουν όπου ανοίγουν, όπως ακριβώς έκλεισαν, με κίνδυνο να ξανακλείσουν. Δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ για την ασφαλή επιστροφή μας. Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να ψηφίζει νόμους που υποβαθμίζουν τις σπουδές μας και ενισχύουν την καταστολή. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν τα πρωτόκολλα διάδοσης του κορονοϊού που προβλέπουν 100% πρωτόκολλα στις αίθουσες. Την ίδια στιγμή λειτουργούν κανονικά τα κερδοφόρα ερευνητικά προγράμματα και μεταπτυχιακά, από τα οποία το ΔΠΑΕ βγάζει περίπου 4 εκατομμύρια κάθε χρόνο, αφού το μόνο που τους νοιάζει είναι να ρέει το χρήμα και να προχωρούν οι business για τις επιχειρήσεις. Λύσεις υπάρχουν. Αν ήθελαν, θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν κλιμάκια του ΕΟΔΗ σε όλα τα πανεπιστήμια που θα διενεργούν καθημερινά μαζικά rapid test σε όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως αν έχουν κάνει το εμβόλιο, καθηγητές και εργαζόμενους, θα ενημερώνουν επιστημονικά και θα εμβολιάζουν όποιον το επιθυμεί. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να εξοπλιστεί πλήρως το ιατρείο του ΔΠΑΕ με τον μέγιστο δυνατό τρόπο και να διατίθεται για τους φοιτητές πανεπιστημιακή ψυχολογική υποστήριξη, ειδικά τώρα που η πανδημία έχει τόσες επιπτώσεις στον ψυχισμό των νέων. Θα μπορούσαν να δώσουν τα 30 εκατομμύρια της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας για προσλήψεις καθηγητών. Θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την τεράστια κτηριακή περιουσία των ιδρυμάτων και του δημοσίου ή άλλους αναξιοποιητούς χώρους, για παράδειγμα τη ΔΕΘ, για να κάνουμε μάθημα σε ολιγομελή τμήματα, αντί να την αξιοποιούν επιχειρηματικά για να βγάλουν κέρδη. Θα μπορούσαν να αυξήσουν τα δρομολόγια του ΟΑΣΤ για να μην είμαστε σαν τις Αρδέλες. Οι φοιτητές παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας, οργανώνουμε τον αγώνα μας. Διεκδικούμε να ανοίξουν οι σχολές με όλα τα μέτρα προστασίας. Εγκατάσταση κλιμακίου του ΕΟΔΗ στο Ίδρυμα με ευθύνη τη διενέργεια δωρεάν μαζικών rapid test καθημερινά, την επιστημονική ενημέρωση για τον εμβολιασμό. Τώρα να δοθεί έκτακτο το κονδύλι για την κάλυψη των αναγκών. Να προσληφθεί το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό για να καλυφθούν τα τεράστια κενά σε καθηγητές, ώστε να φτιαχτούν ολιγομελή τμήματα. Άμεση πρόσληψη επαρκούς προσωπικού καθαριότητας. Εγκατάσταση συστήματος απολύμανσης του αέρα στις αίθουσες. Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων υποδομών στο Ίδρυμα και στην πόλη. Πύκνωση των δρομολογίων των μεσών μεταφοράς από και προς τις σχολές, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός. Καλημέρα, ονομάζομαι Βαλαβάνης Δημήτριος. Είμαι εκλεγμένος με τις δυνάμεις της ΠΟΠΟΣΟΥ στον ενιαίο φοιτητικό σύλλογο του ΠΑΜΑΚ. Σήμερα, μέσα και από αυτή τη συνέντευξη τύπου, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΠΑΜΑΚ που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα και ιδιαίτερα τώρα την περίοδο της πανδημίας να υψώσουν τις φωνές τους, να ακουστούν οι δίκαιες διεκδικήσεις και λογικές, πρώτα απ' όλα. Και φέτος, η νέα χρονιά λοιπόν μας βρίσκει στο ίδιο έργο θεατές, αντιμέτωπους με διαχρονικά προβλήματα αλλά και με δοκιμασίες που έρχονται να προσθεθούν στον συνολικό όγκο των βαρών που δυσχεραίνουν τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και την καθημερινότητα των σπουδαστών. Είναι γνωστό πλέον το χωροταξικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα. Οι ανάγκες των τμήματων δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες αίθουσες, καθώς η χωρητικότητά τους δεν επαρκεί. Είναι απόλυτα περιγραφική σε αυτή την περίπτωση η φράση «πατής με πατώσε». Ειδικά στα πρώτα έτη είναι εμφανές αυτό το πρόβλημα όταν όλοι οι φοιτητές και μόνο ενός τμήματος καλούνται να παρακολουθήσουν ένα μάθημα σε μια αίθουσα ξεπερνώντας κατά πολύ τη χωρητικότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο κρυβόταν και η μέχρι τώρα έλλειψη διδακτικού προσωπικού. Όμως η κατάσταση αυτή γίνεται εκρηκτική με την πανδημική κρίση. Διερωτόμαστε λοιπόν πώς είναι δυνατόν να διεξαχθεί ομαλώς και με ασφάλεια η εκπαιδευτική διαδικασία τη στιγμή που δεν τηρούνται ούτε τα στοιχειώδη μέτρα αποστασιοποίησης για κλειστούς χώρους, που ένας με τον άλλον απέχει απόσταση αναπνοής σε πολλές περιπτώσεις, που δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο προστασίας της υγείας των σπουδαστών, τη στιγμή που το μοναδικό όπλο, το εμβόλιο, έχει μετατραπεί σε μοναδικό μέτρο. Η λογική προτάσει ότι σε έκρακτες συνθήκες λαμβάνονται έκρακτα μέτρα. Οι φοιτητές, ακολουθώντας το πρόταγμα της λογικής αλλά και τις επιστημονικές και παραγωγικές δυνατότητες της εποχής μας,
δεν θα ήταν ποτέ δυνατό να συμβιβαστούμε με τη λογική ότι σήμερα δεν γίνεται να έχουμε μέσα στις αίθουσες και τα αμφιθέατρα ειδικά μηχανήματα καθαρισμού και ανανέωσης του αέρα. Δεν θα μπορούσαμε επίσης να αποδεχθούμε ότι δεν γίνεται να προσδιοριστεί επιπλέον διδακτικό προσωπικό για να σπάσουν τα τμήματα τη στιγμή που πλεονάζει ένας αριθμός διδακτόρων. Στην ίδια λογική, δεν αρκούμαστε στον υπάρχοντα αριθμό αιθουσών με περιορισμένη χωρητικότητα και ότι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί επιπλέον χώρος τη στιγμή που μένουν αναξιοποιητοι αυτοί τη ΔΕΘ που βρίσκονται πολύ κοντά στο ίδρυμα. Δεν προσδοκούμε τίποτα λιγότερο πέρα από δωρεάν τεστ για όλους χωρίς κανέναν περιορισμό. Όλα αυτά όμως σημαίνουν έκτακτο κονδύλι για την κάλυψη των παραπάνω. Είναι ενδεικτική σε αυτό το σημείο η αντιμετώπιση του δημοσίου συστήματος υγείας από την κυρίαρχη πολιτική, εκφρασμένη διαχειρώσει της κυβέρνησης, που περιέκοψε 572 εκατομμύρια ευρώ από τον ετήσιο προϋπολογισμό που κατευθύνονταν στο ΕΣΥ και αυτό μεσούσε της πανδημίας. Η λογική κόστους ωφέλους σε όλο το μεγαλείο. Αυτή που σήμερα εκφράζεται μέσα από το Πανεπιστήμιο Επιχείρηση στέκεται εμπόδιο στην κάλυψη των αναγκών των φοιτητών. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα έχει να κάνει με τη σύντηση των φοιτητών και τη λέσχη του ΠΑΜΑΚ, όπου συντίθεται ένας αριθμός αδιανόητος κοντά στο 1/8 των φοιτητών. Μπροστά σε όλα αυτά, ο ενιαίος σύλλογος όλο αυτό το διάστημα δεν έχει πάρει καμία απόφαση για την ανακούφιση των προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι φοιτητές με την τηλεκπαίδευση. Δεν πήρε καμία πρωτοβουλία για όλα αυτά που τώρα ορθώνονται μπροστά μας. Ωστόσο, οι εκλεγμένοι με την ΠΚΣΟΥ και κάθε ασυμβίβαστος φοιτητής δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις να μαζικοποιηθούν οι συλλογικές διαδικασίες, να πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις μέσα από πρωτοβουλίες τμήματων και ετών. Δώσαμε μάχες να μην εφαρμοστεί ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Στην ίδια γραμμή κινούμαστε και φέτος, γιατί η ελπίδα βρίσκεται στον οργανωμένο αγώνα, τη συλλογική διεκδίκηση που επίκεντρο έχουν τις σπουδές, τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματά μας, τις ανάγκες και τα όνειρά μας.